Η οποία έσβησε καθώς η Ντέπι Γκολεμά πήγε καλεσμένη στην εκπομπή του. Αλλά επειδή χθες στη Real Life, την εφημερίδα της Real News, να διαβάσω ότι γράφει η Ντέπι Γκολεμά για να δούμε πώς αναζωπηρώθηκε αυτή η κόντρα. Λοιπόν, δεν προλάβαμε, λέει, να συμφιλειωθούμε, θα σκοτωθούμε. Την άλλη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει καλεσμένη στο στούντιο την Τζούλια Αλεξανδράτου. Μάλιστα. Μια γυναίκα που μειώνει το πρεστίζ, λέει, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου την υποδέχεται και του καναλιού. Και για τον Γρηγόρη, τι να πούμε, λέει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Ντέπι Γκολεμά, καθώς μεθαύριο, όντως από ό,τι μαθαίνουμε, είναι καλεσμένη του η Τζούλια Αλεξανδράτου. Και του τι λέει με αυτόν τον τρόπο. Νόμιζα, πραγματικά, είχε τελειώσει. Γιατί η Τζούλια είναι πολύ έξω από αυτό. Εδώ είχε πει τόσα για την Ντέπι Γκολεμά και ξαφνικά η Ντέπι Γκολεμά πήγε στην εκπομπή του. Και τώρα του κάνει κάτι τέτοιο. Να πω κάτι, επειδή και εγώ είχα πει την προηγούμενη φορά και μάλιστα είχαμε διαφωνήσει έντονα με τον Γρηγόρη, ότι πολλές φορές είμαστε και υπεύθυνοι εμείς που καλούμε κόσμο για τις επιλογές μας. Εγώ τώρα για να μην το παίξω μάγκα, μπορεί και εγώ να την καλούσω την Τζούλια Αλεξανδράτου, γιατί είναι ένα πρόσωπο, έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Βέβαια είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, δηλαδή που έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Και άλλοι βέβαια καλούσα και η Ναταλία είχε κάνει εκπομπή και είχε καλέσει την Σιρήνα. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν θα κάνω τέτοια εκπομπή, α πούμε. Άλλοι κάνουν. Δεν λέω εγώ, δεν το παίζω μάγκα εγώ ότι αυτό κτλ. Εμένα μου κάνει εντύπωση, αφού μισούνται τόσο πολύ και είναι προφανέ ότι μισούνται, γιατί καλεί την εκπομπή σε έναν άνθρωπο που μισεί τόσο πολύ. Και γιατί πήγε. Και γιατί η Γκολεμά που το μισεί πάει στην εκπομπή του. Ναι. Ενώ, δηλαδή, δεν ισχύονται, πρόμο του έκανε. Άλλο που του κάνει πρόμο, ρε παιδί μου, αλλά δεν εκτιμάει ένα τον άλλο. Είναι το πρόμο τη Γκολεμά, δεν μπορεί να γράψει. Δεν είναι. Πάντως δεν τα βρήκανε στην εκπομπή, γιατί ήμουν εκεί πέρα. Ναι, παιδιά, δεν εκτιμάω ένα τον άλλο όμω με αυτά που μπορούσε ένα τον άλλο. Επειδή πήγε στην εκπομπή, επειδή είπανε και δύο κουβέντε, δηλαδή τα ξεκαθαρίσαν ωραία κομψά χωρί να γίνει το σύστριπλο τέλο πάντων. Από εδώ και πέρα, εάν η Γκολεμά στην στήλη της στη Real Life συνέχιζε και. Μάλλον συνέχιζε μια άλλη τακτική τέλος πάντων. Έγραφε όλο καλά για τον Γρηγόρη. Θα έκανε κολοτούμπα. Κολοτούμπα και θα την τιμούσε κιόλας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό θα σχολιαστεί ούτως ή άλλως και το ξέρει και ο Γρηγόρης ότι κάλεσε την Τζούλια Αλεξανδράτου, κάποιοι θα πούνε τη μία πλευρά, κάποιοι θα πούνε την άλλη. Το ότι το σχολίασε και κράτησε την ίδια στάση, χωρίς όμως να είναι και πολύ κεντρική χρησιμοποίηση. Δηλαδή δεν τον έβρισε κιόλας. Απλώς είπε τι να πω για τον Γρηγόρη. Τον απαξίωσε όμως. Τον απαξίωσε, ναι. Αλλά τι ήθελες, περίμενε από την. Το επίπεδο δάπεδο τι είναι. Μα δεν θα. Εγώ συγγνώμη, άνοιξα κάτσε ρε φέη μου. Εγώ δεν εκτιμώ έναν άνθρωπο. Και ξέρει συγκεκριμένα τώρα και δύο τρει που δεν εκτιμώ. Πόνι δεν εκτιμώ, αλλά. Και με καλούν στην εκπομπή του που έχει γίνει. Ναι. Πήγε. Όχι, βέβαια. Αυτό, γιατί να πάω. Και μου έχουν υποσχεθεί ωφελήματα για να πάω. Ωραία. Και καλά έκανε. Ανταλλακτικά. Ωραία. Δηλαδή, ότι έλα στην εκπομπή μα. Κάτσε καλά, λέει ωραία πράγματα. Έλα στην εκπομπή μα. Μαρία, δεν καταλαβαίνω. Έλα στην εκπομπή μα. Και θα γίνει αυτό. Α. Υπέρ μου κάτι. Α. Δεν πάω.